Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Μακελιό να πούμε την καλησπέρα μας στο φανοδοχείο. Καλησπέρα, Στεφάνε. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Θέματα πολλά και για την εφημερίδα, βέβαια, αλλά και για εμάς εδώ. Και κυρίως δεν έχει ακόμα τελειώσει η υπόθεση της εφοριακού, της νέας κοπέλας, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από έναν ψυχοπαθή, με έναν ναρκωμανή, έναν δεν ξέρω τι, ο οποίος βέβαια βρίσκεται στις φυλακές τώρα, αλλά τώρα λέει ότι δεν φταίω εγώ, κάποιοι με βάλανε κτλ. Όπως και το άλλο το έγκλημα, το φοβερό έγκλημα, το οποίο έγινε στο Αγρίνιο. Δεν ξέρουμε αν είναι έγκλημα. Δεν ξέρουμε, λέμε τώρα, σαν έγκλημα, έτσι λένε οι δικοί της τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να σας δώσω σε 1,5 λεπτό τα δύο θέματα όσον αφορά τις πληροφορίες που υπάρχουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί πρέπει να ενημερωνόμαστε και για αυτά σε συμβάντα τα οποία πληθαίνουν, όπως βλέπεις, Αντώνη, και πληθαίνουν συμβάντα που αφορούν περισσότερο τον οικογενειακό περίγυρο δολοφονιών και δολοφονικών ενεργειών και συμβάντων. Δηλαδή έχουμε φύγει από, εκτός από τις ληστείες βέβαια και τις ληστείες μεταφώνου και τις ένοπλες ληστείες που υπάρχουν στα σπίτια των οικοκυρέων, οι οποίες αυξάνονται, μη χαίρετε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αυξάνονται, έχουμε και μια γεωμετρική, θα έλεγα, αύξηση των οικογενειακών εγκλημάτων. Στην περίπτωση του δολοφονικού τύπου Πρεζάκια από την, που σκότωσε την Δώρα τη Ζέμπερη. Χτες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα μέσα από τις φυλακές. Και στο αποκαλύπτω πρώτη φορά σε σένα, δεν το έχω γράψει ούτε στην εφημερίδα. Με πήρε τηλέφωνο ένας φυλακισμένος για να σου δείξω ότι αυτή η ιστορία είναι μια μαύρη ιστορία και δημιουργεί προβλήματα και ταραχές επιπρόσθετες και πένθος στην οικογένεια της δολοφονημένης. Με πήρε ένας άνθρωπος μέσα από τις φυλακές. Θα του κάνω συνέντευξη εντός των ημερών και εγώ θα το βγάλω το όνομα. Και μου είπε το εξής. Μεγάλος δικηγόρος που δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας και δεν μπορώ να το συλλάβω και να το αποδεχτώ, έχει στήσει αυτή την ιστορία γύρω από τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη. Εκτίμηση μου προσωπική είναι ότι αυτή η υπόθεση της συμπληρωματικής κατάθεσης εκπονήθηκε και εξυφάνθηκε μέσα από τις φυλακές. Μέσα από τις φυλακές. Για να δημιουργήσουν ένα θέμα που δεν ξέρω πού πηγαίνει και ποιους έχει στόχο. Μέσα από τις φυλακές είναι στημένη αυτή η ιστορία. Το ίδιο είπε, υποστήριξα από χθες. Πρώτον, γιατί ο ίδιος ο δολοφόνος φοβάται για την τύχη του στη μεταγωγή του στο Δομοκό. Εκεί είναι, στο Δομοκό είναι νομίζω. Ναι. Και φοβάται ότι εκεί θα έχει δυσάρεστες εξελίξεις και συνέχεια. Και δεύτερον, διότι μέσω αυτού. Τι δυσάρεστες εξελίξεις, Στέφανε? Καταρχήν για τη σωματική του ακαιρεότητα. Φοβάται. Μα έπρεπε να έχει ήδη αυτοκτονήσει. Μόνος του. Μη βρεθεί κρεμασμένος. Μόνος του έπρεπε να έχει κρεμαστεί. Τι μη βρεθεί κρεμασμένος? Σκότωσε μια νέα κοπέλα χωρίς λόγο με τόσες μαχαιριές. Δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Την άποψή μου την ξέρεις για την τύχη αυτών των ανθρώπων. Ένα τελειωμένο πρεζόνι, συγγνώμη που μιλάω έτσι, το οποίο δίνει μια συμπληρωματική κατάθεση και αποτολμά να χρησιμοποιεί προστάτες των φυλακών, ξέρω τι λέω, οι οποίοι ενοχοποιούν δικηγόρους, και δεν σου κρύβω ότι το όνομα του δικηγόρου που κατονομάζει, αλλά όχι εγγράφος, είναι πολύ μεγάλο όνομα. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ποινικολόγους. Ότι είναι αυτός ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Ναι, που τη λέει για αυτόν, μέσω άλλων που μου τηλεφωνούν, ότι ο δικηγόρος με βρήκε στην Ευελπίδων και μου είπε, έλα εδώ, πάρ το σχεδιάγραμμα, αυτό το οποίο διέρευσε σήμερα σε ένα στρατιωτικό site, και πάρε και τη φωτογραφία της κοπέλας, πήγαινε στο νεκροταφείο, σύστηνε εκεί πέρα 25 μέρες και σκότωσε την. Μα είναι δυνατόν να πιστέψουμε τέτοια πράγματα? Και είναι δυνατόν τα κανάλια να αναπαράγουν τέτοιες μπουρδες? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα θέματα τα οποία αφορούν οικογένειες. Ένας έχει δολοφονήσει μια κοπέλα με τόσο βάρος τρόπο. 14 μαχαιριές, ποιος τις έριξε? Οι εκτελεστές που περιμέναν στη γωνία, ποιοι είναι αυτοί? Ο Χάρης, ο Λάκης, σε λίγο να μας πει ότι σκότωσε και ο Λαζόπουλος. Αυτό είναι το ένα θέμα. Με το άλλο στο Αγρίνιο. Και Μιλωνάκη, να πω μισή λέξη από αυτού, γιατί είχα τοποθετηθεί. Για μισό λεπτό, Στέφανε. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Στέφανος και χωρίς να έχω συνοηθεί μαζί του, τα υποστήριξα σε μέσο μαζικής ενημέρωσης χθες. Μόλις βγήκε αυτή η ιστορία και είπα ότι αυτά που λέει καταρχάς δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Και
είπα ότι φοβάμαι ότι πίσω από αυτά υπάρχει ένα στήσιμο εκβίασης ανάλογο με εκείνο που είχε υπάρξει, το θυμάσαι καλά, στη δολοφονία Ζαφυρόπουλου. Εκτός τούτου και στο Ριφιφί, αν το θυμάσαι, με τους ανθρώπους κολοβούς. Το θυμάμαι το Ριφιφί και στη δολοφονία Ζαφυρόπουλου. Και εσείς το πάτε πιο πίσω, κύριε Σταυριανάκη, και φοβάμαι πολύ ότι αυτό που λέτε, οι υποθέσεις και τα στισίματα εκβιασμού, είναι πολύ σοβαρό. Έτσι. Γιατί αν πάμε στο Ριφιφί της Καλλιρόης, στην Τράπεζα Εργασίας, εκεί ανακατεύτηκαν άνθρωποι του υποκόσμου μέσα από τις φυλακές. Το ξέρω. Αντώνη, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ο Τζουμά Χάλιτ και τα λοιπά. Εμείς τα ακούμε με προσοχή. Με προσοχή τα ακούμε. Θα δούμε. Πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία. Σε αυτή την εμπλοκή έχουν ανάμειξη και δημοσιογράφοι, οι οποίοι προβάλλουν το θέμα. Μάλιστα. Θα πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί. Πάμε στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Μια κοπέλα, μια κυρία, η οποία έχει 3 μεγάλα παιδιά, η οποία δεν είχε οικονομικά προβλήματα, η οποία ήταν χαρούμενη από ό,τι λένε όλοι εκεί στον περιγυρό της, και ξαφνικά πήρε το αυτοκίνητο, είχε βγάλει λεφτά από την τράπεζα και αποφάσισε να πάει να αυτοκτονήσει. Ερωτηματικό. Στο Αγρίνιο, Αντώνη, έχουμε μια υπόθεση η οποία δεν έχει εξακριβωθεί ούτε από την ιατροδικαστική εξέταση. Γιατί ακούγοντας πολύ προσεκτικά τον ιατροδικαστή σήμερα σε εμφάνισή του σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εδώ βλέπουμε το αυτοκίνητο της θανούσης, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε δολοφονηθήσα, ούτε όμως και αυτόχειρας. Εδώ έχουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ένας ιατροδικαστής και η αστυνομία εδώ και περίπου 5 μέρες δεν μπορούν να εξιχνιάσουν μια υπόθεση η οποία έχει κάποια συγκεκριμένα εγκληματικά χαρακτηριστικά. Έχουμε έναν γιατρό στην περιοχή, ο οποίος φαίνεται να ξέρει πάρα πολλά πράγματα και να έχει προσεγγίσει φιλικά το θύμα. Έχουμε τα συγγενικά πρόσωπα τα οποία λένε συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε κάμερες ασφαλείας που δείχνουν την πορεία του αυτοκινήτου. Έχουμε μαρτυρίες που δείχνουν που πήγε η κοπέλα. Έχουμε ένα μπιτόνι βενζίνη το οποίο υπάρχει στον τόπο και στη σκηνή του εγκλήματος ή της αυτοκτονίας. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι εκεί πέρα, Αντώνη, επιχειρείται μια ιστορία συγκάλυψης. Συγκάλυψη. Διότι ο τοπικός παράγων των βουλευτών, των πολιτευτών και της αστυνομίας σε ανάμειξή τους με επιχειρηματικά και ιατρικά συμφέροντα είναι πάρα πολύ ισχυρός. Μάλιστα. Από την εκπομπή σου, λοιπόν, λέω, εξιχνιάστε τώρα την υπόθεση. Δεν μπορείτε να αφήνετε ανθρώπους χαροκαμένους να θεωρούν ότι. Γιατί έχει και παιδιά αυτή η γυναίκα, και ανήλικο παιδί και 2 παιδιά ακόμα. Και να θεωρούν τα μίλια όσα. Και από την άλλη, δεν μπορούν να σκοφαντούνται και επιστήμονες και επιστημονικός χώρος, όπως ο ιατρικός κόσμος περιοχής, που πάνε να τον πλέξουν με αυτή την υπόθεση. Εξιχνιάστε τώρα την ιστορία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ο αρχηγός αστυνομίας δεν μπορεί να πάει ο ίδιος πέρα, τι γίνεται? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το θέμα το οποίο ξεκίνησε σήμερα το πρωί, Σοφία. Και Σπύρο, ο Γολγοθάς. Ο Γολγοθάς. Έτσι. Ο Γολγοθάς. Το έχουμε πλέον. Τι Γολγοθάς τώρα, αφού είναι. Αυτά είναι δεδομένα. Δεδομένα. Αναφέρεσαι βέβαια στο πόλεμο. Άμα τις βάλεις σελίδες, ορθία το έχουμε ακούσει. Το έχουμε ακούσει. Γολγοθάς θα ήταν για τους βουλευτές αν έμπαιναν στη διαδικασία στο να διαβάσουν, να μελετήσουν και να επεξεργαστούν κάποια στοιχεία. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζουν τι περιέχει μέσα στο πολυνομό σχέδιο, απλά θα ακούσουμε το συγκεκριμένο αριθμό βουλευτών να λένε ναι και οι υπόλοιποι να λένε όχι με τον γνωστό τρόπο και κάποιοι άλλοι μάλιστα να αποσιάζουν και από τη συζήτηση. Δεν έχει καμία σημασία να αναφερόμαστε στο Γολγοθά των βουλευτών, απλά πρέπει να αναφερόμαστε στο Γολγοθά των Ελλήνων πολιτών. Σε αυτά δηλαδή που θα τραβήξουν στη στιγμή που θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Γίνεται ένα πολιτικό, αν θέλετε, παιχνίδι, Γαϊτανάκη, όσον αφορά μήπως υπάρχει κάποιος βουλευτής που δεν το ψηφίσει. Το σίγουρο είναι ότι όλοι οι βουλευτές δεν το ψηφίζουν. Αυτά είναι τα επικοινωνιακά κόλπα που γίνεται. Λέει το Μέγαρο Μαξίμου, κάθε μέρα κάνουμε φροντιστήρια στους βουλευτές για να τους εξηγήσουμε ότι όλα αυτά θα κάποια στιγμή θα κλείσουν και θα έρθουν τα θετικά. Και επίσης απολογήθηκε και πριν από λίγο ο κύριος Τσακαλώτος, μιλώντας και αγγλικά στην Επιτροπή της Βουλής για το Πολυνομό Σχέδιο, ότι λέει δυστυχώς ούτε και εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός που με τις απεργίες, αλλά μας το επιβάλλανε. Τώρα υπάρχει ένα σημείο. Όχι, το πρόβλημα δεν είναι για τις απεργίες. Δεν είπε μόνο για τις απεργίες. Βγήκε κάτι άλλο το οποίο με πήρε. Αυτή η μεγαλύτερη δεν συνοπολίτηκε για τις απεργίες. Είπε ότι εντάξει, λέει, κόβουμε οικογενειακά επιδόματα από τους τριτέχνους και πάνω. Μα δεν είναι, λέει, πολλοί αυτοί. Ας κάνουμε δεύτερα παιδιά οι Έλληνες, δεύτερο παιδί οι Έλληνες.
Και μετά βλέπουμε. Άκουρε Καραγκιόζηλη. Άκουρε Καραγκιόζηλη και που λέει υπουργό οικονομικών. Ναι. Αν συνδυάσουμε όμω την εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι έρευνε για τη γύρανση του πληθυσμού, αλλά και γενικότερα το ποσοστό των λαθρομεταναστών, ο υπουργό, ο κύριο Τσακαλώτο, θα ήταν ο πρώτο που έπρεπε να πει: διατηρήστε τα επιδόματα, φέρτε κι άλλα επιδόματα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να ακούσουμε από έναν υπουργό της συγκεκριμένης και της σημερινής κυβέρνησης. Όμως το θέμα είναι από τις 1500 σελίδες, από τα 400 άρθρα, είναι ποια είναι καθαρά τα μέτρα που έχουν επιβάλει ξένοι και ποια είναι καθαρά τα μέτρα που επιβάλλει η κυρία Αξιόγλου. Εδώ είναι το περίεργο, αλλά δεν θέλει κανείς να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Είναι κάποιες τροπολογίες, κάποιες διατάξεις, κάποια άρθρα, τα οποία η κυβέρνηση, με το τίτλο, το έχουν κάνει και άλλες κυβερνήσεις, ότι μας πιέζουν δανειστές και τα θέλουν ότι δανειστές, είναι μνημονιακά προαπαιτούμενα. Τα φέρνουν όλα μαζί. Mm. Και επίθουν τους βουλευτές ότι μας τα ζήτησαν οι δανειστές. Τα καζίνο, είναι κάτι παράδειγμα. Ανάλογο, να σας πω κάτι. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που ζήσαμε χθες. Η κυρία Αξιόγλου δέχτηκε τους διαμαρτυρόμενους, τους διαδηλωτές του ΠΑΜΕ. Τους άκουγε με προσοχή. Αν θυμάστε όμως, πριν από λίγα χρόνια ήταν η ίδια η κυρία Αξιόγλου που έλεγε όλοι στον αγώνα. Λοιπόν, για πάμε μαζί να δούμε. Πρέπει αυτό να που λέει η Σοφία Παραδίση. Αγαπητή μου Εφη Αξιόγλου, δεν έχουν περάσει παρά 2-3 χρόνια από τότε που ήσουν πολιτεύτρια και υποψήφια, που φώναζες υπέρ των εργαζομένων, υπέρ της δουλειάς, εργασίας, το δικαίωμα, της απεργίας. Τι είναι αυτά? Τώρα όμως δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν δικαιώματα μόνο οι δούλοι, έτσι. Γιατί δούλους θέλετε να καταστήσετε. Αυτό έχετε. Αυτό σας έχουν πει να κάνετε. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Αξιόγλου. Σημαντικές απολύσεις. Η κατάργηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, η μετακίνηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων από τη μια νύχτα στην άλλη. Αυτά δεν είναι το δίκαιο. Αυτά είναι οι νόμοι τους, αλλά δεν είναι το δίκαιο. Το δίκαιο το φτιάχνουν οι λαοί, δεν το φτιάχνουν οι τεχνοκράτες, οι τρόικα. Ήρθε η ώρα λοιπόν, τόσο καιρό συνέβαινε αυτό γιατί ήμασταν σκεφτοί φίλοι, οι σύντροφοι. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι. Αν σηκώσουμε το κεφάλι, αυτή θα είναι σκεφτή. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Προσέξτε ψευτομαγιά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σηκώσουμε το κεφάλι. Εσύ τι έκανες τώρα, εσύ τι έκανες τώρα. Που δεν έχεις δουλέψει μια ώρα στη ζωή σου και δεν έχεις κολλήσει ένα ένσημο. Ε, αυτά λοιπόν που σου είπε η Τρόικα, οι δανειστές έκανες. Αλλά το δίκαιο που φώναζες του εργάτη πού είναι? Οι λαοί πού είναι να αποφασίσουνε? Καταλάβατε τι έχετε κάνει? Καταστρέψατε την κοινωνία αφού πρώτα τη φτωχοποιήσατε και αφού την έχετε κοροϊδέψει χιλιάδες φορές. Αφού πήρα την εξουσία όπως την πήρα. Ντου και στο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ακριβώς. Πρωί-πρωί λοιπόν, πριν ακόμα ξυπνήσουν οι υπόλοιποι και εμφανιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου, εμφανίστηκαν πάλι οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ που διαμαρτυρήθηκαν και είχαμε αυτά τα μικρόπιση. Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει, είχαν πάει χθες στο Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα δούμε και πλάνα, παρακαλώ, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου που έπαιξαν και λίγο ξύλο με έναν φουκαρά αστυνομικό, ο οποίος πήγε να τους πει: ρε παιδιά, εδώ απαγορεύεται. Γιατί τη δουλειά μου θα χάσω, σας παρακαλώ. Ναι. Του κοπανάνε και μια γροθιά στη μούρη, Στέφανε, και του πρίζουν το μάτι στο τέλος του 401. Είναι οι τσαμπουκάδες του ΠΑΜΕ αυτοί. Είναι οι οικοδόμοι και οι. Αλλά δεν τους βλέπω ποτέ, Στέφανε, να βγουν. Οι προβοκάτορες. Ναι, δεν τους βλέπω ποτέ να βγουν για το μακεδονικό. Δεν τους βλέπω να βγουν. Ούτε θα τους. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για ρώτα τους λίγο αυτούς τους τύπους που χτυπήσαν εκεί στο συντήρητο αστυνομικό που παλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για ρώτησε τους, θα πάνε στο συλλαλητήριο για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία. Δεν ξέρω, να τους ρωτήσουμε. Να τους ρωτήσουμε. Τους ρωτάμε τον περισσό. Θα επιτρέψετε, παιδιά, στο ΠΑΜΕ οργανωμένο να βρεθεί στο συλλαλητήριο, στο Λευκό Πύργο στις 21 Ιανουαρίου. Τη συνάδελφό μας να ρωτήσει, την κυρία Κανέλη, που είναι και χριστιανή ορθόδοξος και ορκίζεται με ένα θρησκευτικό όρκο. Θα πάει να τη ρωτήσουμε. Να τους κόψει τα ποδάρια ο Κουτσούμπας. Τι ρωτάμε λοιπόν. Α, ο Μητσοτάκης, για να μην. Σοφία, για να μην τα λέμε όλα, μόλις άκουσε προχθές την Παρασκευή που βγάλαμε το θέμα εδώ πέρα της απαγόρευσης, που κάποιοι είχαν την ιδέα να απαγορεύσουν στους βουλευτές και στα στελέχη να πάνε σε συλλαλητήρια. Να μην εμφανιστούν σε συλλαλητήρια. Ναι, τώρα το πήρε πίσω, λέει: όχι, παιδιά, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο πράγμα.
Ναι. Δεν και μετά είπε, συναντήθηκε με τον Μανώλη Κλέσο. Δεν είπε κάτι τέτοιο, ότι δεν δόθηκε η απαγόρευση να μην συμμετάσχουν. Δεν είπε όμως ότι πρέπει όλοι μαζί να βγούμε στους δρόμους. Έλατε, Κυριακό, δεν είπες δηλαδή ότι πρέπει να πάμε να συμμετάσχουμε, παιδιά, όπως δεν το είπε και ο Ιερώνυμος. Ναι. Απαγορεύεται, όχι λέει σας, ελαλητήρια. Και μπράβο. Ο Ιερώνυμος, συγγνώμη Αντώνιο, ο Ιερώνυμος θα κάνει. Θα ξυρίσει τους παπάδες. Θα ξυρίσει τους παπάδες. Όχι. Θα ξυρίσει όσους δει με ράσα στο κλαϊκτήριο. Λέω όμως. Να τρέπεται ο Λιάπης. Λέω όμως, Στέφανε, για τον ιεράρχη που πήρε τη θέση του Χριστόδουλου, ο οποίος έβγαινε στο δρόμο. Δεν την πήρε, την άρπαξε. Τον υπέσκαπτε μέχρι να πεθάνει. Τον εξέλεξαν. Εντάξει, τον εξέλεξαν. Αλλά λέω το εξής. Πού είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία, Σοφία? Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Πού είναι ο Μάκης ο Βορύδης? Εάν θέλετε να δώσουμε το ρεπορτάζ για να φύγουμε τους χαρακτηρισμούς, δηλαδή, και να κάνουμε πιο σοβαρή συζήτηση. Εκτός από τον Πλεύρη, έτσι, ο οποίος βγήκε με ένα tweet. Ναι, αυτό το είχαμε πει και ο Κάνας Εκλεπής, βέβαια, και μπράβο του. Έχει διαχωρίσει και σε άλλα θέματα, αν θέλετε, τη στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το τζάκισε το Μητσοτάκη. Το τζάκισε. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης τώρα? Το ελληνικό έθνος επιβίωσε, μιλάει για έθνος, έτσι. Ακριβώς. Και σε πτώχευση και με διαλυμένη οικονομία. Δεν χάθηκε. Όποιος παραχωρήσει όμως το όνομα Μακεδονία, καθίσταται υπόλογος στις γενιές που έφυγαν και σε αυτές που θα έρθουν. Και μπράβο στον Κάνο Πλεύρη. Όμως για να δώσουμε το ρεπορτάζ, στη συνεδρίαση που έγινε χθες με τους τομεάρχες, ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές που, αν θέλετε, προκαλούν κιόλας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε: μην δίνουμε σημασία στο όνομα της ονομασίας, δηλαδή στη δικασία της ονομασίας των Σκοπίων. Είναι κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται. Τραγικό για τη Νέα Δημοκρατία και για έναν βουλευτή να ακούγεται. Δεύτερο σημείο, λέει: μην παρουσιάζουμε εμείς την πρότασή μας, ας ασχοληθούμε με το τι κάνει ο Καμένος. Επίσης τραγικό για τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε. Και ένα τρίτο θέμα ήταν ότι μήπως ουσιαστικά θα πρέπει να μην βγαίνουμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς και να περιορίσουμε τις εμφανίσεις μας. Επίσης τραγικό για την αξιωματική αρχή. Να λοιπόν, γιατί ο Θόδωρος ο Καράογλου χθες έλεγε, ο άνθρωπος, δεν βγαίνει κανένας, ρε παιδιά, από τη Βόρειο Ελλάδα. Τρέχω από εδώ και από εκεί που με φωνάζουν, γιατί δεν βγαίνετε, παιδιά. Τις φωτογραφίες σας και τις φάτσες σας των Βορειοελλοδετών, των Μακεδόνων, των Θεσσαλονικιών βουλευτών, θα τις βάζω κάθε βράδυ. Δεν την γλιτώνετε. Από τον Κώστα τον Καραμαλή μέχρι τον τελευταίο. Να βάλεις και τη φωτογραφία του συνάδελφου μας, του Γκιουλέκα. Όλου. Ολονών, τη βάλαμε και χθες. Ορίστε. Ορίστε. Το λέω. Ο κύριος Γκιουλέκας. Αυτός δεν είναι ο κύριος. Ναι, όχι, αυτός είναι ο Καραμαλής. Αυτός είναι ο Γκιουλέκας. Ναι. Ο κύριος Γιουλέκας, δεν το λέω τυχαία, πριν από λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες, είχε πάρει μια συγκλονιστική συνέντευξη από έναν από τους τελευταίους εν ζωή Μακεδονομάχους, 102 ετών. Και έκλαιγε στην κάμερα ο Μακεδονομάχος και κλαίγανε μαζί. Ρωτάω τώρα τον δημοσιογράφο Κώστα Γιουλέκα, πιστεύει τα ίδια? Γιατί δεν ρωτάς τον βουλευτή, δηλαδή, Κώστα Γιουλέκα? Εγώ ρωτάω τον δημοσιογράφο Γκιουλέκα. Ας τον δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος έκανε μια δημοσιογραφική επιτυχία. Ο βουλευτής όμως Κώστας Γκιουλέκας, ο Μακεδόνας Κώστας Γκιουλέκας, πού είναι? Ερώτηση κάνω. Να απαντήσει ο Κώστας, γιατί ξέρω ότι είναι παλικάρι. Ωραία. Να απαντήσουν όλοι λοιπόν. Όλοι, παλικάρι, Στέφανε, μηδενός εξαιρουμένου. Τελείωσε το παραμύθι. Τέλος. Μέχρι εδώ. Λοιπόν. Και προτού πάμε σε διάλειμμα και να πούμε μετά τα αναλυτικά, τα οικονομικά, θέλω να πω το εξής. Επειδή είναι και ο Στέφανος τώρα. Μέχρι αύριο το μεσημέρι, Στέφανε, 3 η ώρα, ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάθεσης των φακέλων για τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Μέχρι σήμερα έχει υποβάλει το Sky. Τώρα το βράδυ μίλησα με εκπρόσωπο του Φίλιππο του Βριώνη, ο οποίος λέει δουλεύεται το φάκελος και αύριο θα κατατεθεί. Οι τρεις μέτοχοι του Μέγκα αδυνατούν να κατέβουν και το κανάλι το Μέγκα τελειώνει. Έτσι, Σοφία, τελειώνει. Οι τρεις τους είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Σαβίδης. Οι δύο στην ουσία, Σαβίδης έχει βγει εκτός. Λοιπόν, δεν κατεβαίνει το Μέγκα, διότι το τίμημα των 35 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ ψηλό. Έτσι τουλάχιστον λένε. Καλά, αυτό είπαμε. Για το Μέγκα. Για τους άλλους. Μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμα και το τελευταίο λεπτό της ημερομηνίας που δόθηκε και του χρονικού προσδιορισμού, θα δείτε ότι
και οι φάκελοι θα κλείσουν και θα καταστραφούν. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι αύριο. Όχι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για το Μέγκα. Για το Μέγκα είπαμε. Γιατί την επιστολή την έστειλα στις τράπεζες. Που δανείς το Μέγκα. Για το Μέγκα. Επειδή ρώτησαν οι τράπεζες, έστειλα ένα ερώτημα. Να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ στους μετόχους. Τι θα κάνετε, θα κατεβείτε σε ό,τι αφορά το Μέγκα. Και έστειλαν επιστολή οι δύο στην ουσία. Με τη μορφή που ξέρουμε έτσι, Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης. Για το Μέγκα μόνο. Ότι εμείς θεωρούμε για το Μέγκα τα 35 εκατομμύρια εκκίνηση της διαδικασίας. Το είπαμε, για το Μέγκα. Το τι θα κάνουν για άλλα θα το δούμε. Πάμε να δούμε και την άλλη την κόντρα μεταξύ επιχειρηματιών και κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία εναντίον Μάρη και Στοίχημαν, Έθνος και τα λοιπά, εναντίον Σαββίδη, η ΣΥΡΙΖΕΗ από την άλλη μεριά εναντίον Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης έκανε μια συνέντευξη, έδωσε προχθές το απόγευμα στους αθλητικούς συντάκτες και είπε μεταξύ άλλων ορισμένα πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι καλό να τα ακούσουμε. Παρακαλώ, γιατί απάντησε και ο Τζανακόπουλος. Παρακαλώ. Ταλαιπωρούμαστε όλα αυτά τα χρόνια για γελοιότητες ψευδομαρτύρων, για σκευωρίες και για αστιότητες. Εμείς έχουμε όλη την κυβέρνηση απέναντί μας. Τον Πρωθυπουργό, υπουργούς, την ΕΠΟ, δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Θα αντισταθούμε για το δίκαιο και το σωστό. Θα είμαστε απέναντί τους. Εγώ δεν έχω αναλάβει ποτέ δημόσια έργα, ούτε ξαφνικά από το πουθενά βρέθηκα ιδιοκτήτης εργοστασίου τσιγάρων. Για μένα, ό,τι έχουν πει και έχουν γράψει όλοι αυτοί οι ασήμαντοι καραγκιόζηδες, είναι παράσημο και γράφτε το κιόλας. Όλες αυτές οι στημένες διώξεις αποτελούν παράσημα και διακρίσεις μέσα στο βρώμικο περιβάλλον που βιώνουμε. Ζούμε σε μια χούντα, αλλά θα τους τιμωρήσει ο κόσμος. Όλο αυτό που ζούμε είναι ότι χειρότερο, απαίδευτο, πρόχειρο και επιζήμιο έχει περάσει από τη χώρα. Αλλά κάποιος που είναι καθαρός δεν φοβάται. Στην Ελλάδα, που γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν μπορεί να επικρατήσουν λογικές Μαδούρο. Και να ξέρετε και κάτι άλλο. Μην τα βάζουν με τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί η οργή του κόσμου, όταν ξεφύγει, δεν μαζεύεται. Το τελευταίο είναι μια προειδοποίηση. Όταν ξεφύγει η οργή του κόσμου, ο κόσμος δεν μαζεύεται. Το γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης αυτό. Και απήντησε. Το γνωρίζει, αφού και το στρατό. Λέω, το γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης αυτό για την οργή του κόσμου ότι δεν μαζεύεται. Ο ίδιος το λέει. Άλλο να το λες και άλλο να το γνωρίζει. Αυτό είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως το γνωρίζει. Πάμε να ακούσουμε και τι απάντησε ο κύριος Τζανακόπουλος. Ναι, να πούμε μια λέξη όμως γι' αυτό. Να δούμε τι απάντησε. Για το απέναντι. Γιατί όντως. Να δούμε τι απάντησε ο κύριος Τζανακόπουλος. Παρακαλώ. Ο κύριος Μαρινάκης είναι υπόδικος. Ο κύριος Μαρινάκης επιχειρεί για άλλη μια φορά να βάλει μπροστά τον κόσμο του Ολυμπιακού για να προστατεύσει τον εαυτό του. Ο κόσμος όμως του Ολυμπιακού έχει γνώση, έχει σκέψη και κατανοεί ακριβώς ποια είναι η τακτική την οποία ακολουθεί ο κύριος αυτός. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πιθανόν ούτε για τον ίδιο αυτό κύριο να είναι θετικό το γεγονός ότι ταυτίζεται τόσο στενά και προσπαθεί να ταυτίσει τόσο στενά τον κόσμο του Ολυμπιακού με τις απόψεις και τις τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του συγγενείου του κύριου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Αυτά απάντησε ο κύριος. Πολύ προσεκτική η απάντηση του όμως. Νομίζω όμως ότι και υπάρχει πόλεμος μεγάλος. Και απέφυγε λάθη ο κύριος Τζανακόπουλος που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τους οπαδούς και τις ομάδες. Ναι, όχι ότι δεν ήταν σωστά αυτά τα οποία είπε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Εμένα από την πλευρά του. Εμένα αυτές οι δηλώσεις. Είναι υπόδικος, λέει όμως. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα σταθώ. Ο κύριος Τζανακόπουλος. Δεν θα σταθώ στην υπόθεση. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε ότι υπάρχει κόντρα. Στην υπόθεση δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι επιχειρηματίες και από τη μία πλευρά και από την άλλη, πριν από λίγους μήνες ήταν μια ωραία παρέα. Έχουν περάσει όλοι από το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα ποια συμφέροντα τους αδίγησαν να δημιουργήσουν δύο διαφορετικές πλευρές, αυτό είναι άλλο θέμα. Επίσης, όσον αφορά για τις αδίκες, υπεύθυνη είναι η δικαιοσύνη. Δεν θα αναφερθώ. Όμως οι τελευταίες δηλώσεις με πολιτικό χαρακτήρα, γιατί αν θυμάστε, και πέρυσι ο κύριος Σαββίδης τις ίδιες δηλώσεις είχε κάνει περίπου, όπως έκανε τώρα ο κύριος Μαρινάκης. Εμένα κάτι μου μυρίζει. Ότι κάτι σχεδιάζεται. Ότι δεν είναι τυχαίες αυτές οι δηλώσεις που κάνουν. Και δηλαδή και η κριτική στην κυβέρνηση. Πάμε να πούμε και για το Σαββίδη. Δεν λέω ότι δεν συμφωνώ με την κριτική, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία όμως. Είναι τυχαία αυτή την παρούσα στιγμή, λες. Πάμε να δούμε και για το Σαββίδη και να πάρουμε την άποψη του Στέφανου του Χίου. Για το Σαββίδη. Ναι, για να πάμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει να κάνει και παρέμβαση ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιώργος Επιτίδιος. Καλησπέρα κύριε Επιτίδη, καλή χρονιά.
Καλησπέρα κύριε Βιδωνάκη. Πού είσαστε, στην Ελλάδα είσαστε? Του συνεργάτε σα και όλων των ελληνικών. Είσαστε στι Βρυξέλλε τώρα? Είμαι στι Βρυξέλλε. Κάθομαι στην καρέκλα του γραφείου μου, όχι για να απολαύσω, όπως παρατήρησε η κυρία Παραδίση, αυτά τα οποία μας προσφέρει το σύστημα, γιατί πιστέψτε με ότι το σύστημα μας αφαιρεί πάρα πολλά. Είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία μας αφαιρεί από αυτά τα οποία μας προσφέρει. Και απορώ γιατί εσείς δέχεστε μια τέτοια τοποθέτηση σε ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο. Διερωτήθηκε από ό,τι μου είπε κάποιος ψηφοφόρος μας που παρακολουθεί την εκπομπή, γιατί εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω την εκπομπή σήμερα, γιατί είμαι στο γραφείο μου, όπως σας προανέφερα, εργαζόμενος και όχι απολαμβάνοντας. Ότι καλά, κυρία τι σχέση, μισό λεπτό. Τι σχέση έχει αυτό το απολαμβάνοντας? Τι ακριβώς κάνουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στο θέμα της ονομασίας του τοπίων? Ναι, όχι, το απολαμβάνοντας δεν το καταλάβαμε δηλαδή. Τι είπε κανένας ότι απολαμβάνεται τίποτα, κάνα καφεδάκι τώρα? Γενικά οι ευρωβουλευτές απολαμβάνεται. 25 χιλιαρικά και βάζει στην τσέπη. Απολαμβάνεται. Αυτό ακριβώς μου μετέφεραν ότι έχει. Όχι, λάθος αυτό μετέφεραν. Ποτέ δεν είπε η Σοφία Παραδίση ότι απολαμβάνεται. Απλά αναρωτήθηκε τι κάνουν οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής για το Σκοπιανό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα ήθελα να πληροφορήσω εσάς και την κυρία Παραδίση, διότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού το γνωρίζει αυτό, γιατί ευτυχώς που υπάρχει το διαδίκτυο και εκεί φαίνονται οι παρεμβάσεις, οι ερωτήσεις που κάνουμε και η κριτική την οποία ασκούμε και ο αγώνας τον οποίο δίνουμε για το όνομα αυτό. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εμείς εδώ και 3,5 περίπου χρόνια είμαστε αυτοί οι οποίοι ανατάραξαν τα λιμνάζοντα ύδατα σε ό,τι αφορά το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Όλοι έλεγαν Μακεδονία και εμείς εξηγήσαμε στους ξένους για ποιο ακριβώς λόγο δεν πρέπει. Εγώ να ρωτώ τώρα το εξής, κύριε Πιτιδί, ακούστε με. Μισό λεπτό. Κύριε Στρατηγέ, ακούστε με λίγο. Κάνετε μία παρέμβαση. Στρατηγέ, παρακαλώ. Ολοκληρώστε όμως, παρακαλώ, γιατί κάνετε μία παρέμβαση και δεν έχετε ακούσει τι έχουμε πει εμείς εδώ πέρα. Απλώς σας μετέφερε κάποιος. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι εάν ελέγχθη αυτό το οποίο μου μεταφέρθηκε, πέραν από τη δικαιολογημένη οργή, αισθάνομαι και θλίψη, διότι έχω μια αρίστη εντύπωση για την κυρία Παραδίση και περίμενα. Δεν υπάρχει. Εδώ πέρα δημοσιογραφικά μίλησε η κυρία Παραδίση και εξέφρασε μια άποψη. Δεν είναι ούτε εναντίον σας, ούτε εναντίον κανενός. Αυτό δεν είναι άποψη. Αυτό είναι μια ψευδής είδηση. Ωραία. Τι ψευδής είδηση δηλαδή? Τι ψευδής είδηση? Αναρωτήθηκε τι κάνουν οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές Χρυσής Αυγής. Αυτό αναρωτήθηκε. Έχει τη δυνατότητα πρακτικά να διαπιστώσει τι κάνουμε και ευχαριστώ που έστω και με αυτόν τον αρνητικό τρόπο μας δίνετε η δυνατότητα να σας πούμε ότι έχουμε κάνει τρομερό αγώνα και μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε. Ωραία. Ότι ο καθένας ακούει. Το γεγονός ότι έχετε την υποχρέωση να βρίσκεστε σε μία συνεδρίαση και να μιλάτε 1 και 2 λεπτά. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Έχετε το δικαίωμα στους βουλευτές και να λέτε όσα πιστεύετε και θεωρείτε σωστά. Υπάρχει όμως και ένα πρακτικό κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι, τι έχετε κάνει τα 3 τελευταία χρόνια? Εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα ευρωβουλευτές, έχουν επισκεφτεί την Μακεδονία επειδή τους κάλεσε ένας ευρωβουλευτής. Έχετε κάνει κάτι ανάλογο? Θυμάμαι ότι σε συνεδριάσεις έχουν καταψηφιστεί τροπολογίες που έφεραν το όνομα των Σκοπίων με τη Μακεδονία μόνο από έναν ευρωβουλευτή, ενώ οι άλλοι έλεγαν ναι από όλα τα κόμματα. Έχετε κάνει κάτι ανάλογο? Έχει διώξει, μάλιστα, αν θέλετε, από συνεδρίαση όλα τα μέλη επειδή χρησιμοποίησαν το όνομα της Μακεδονία τότε. Και μία ερώτηση από μένα, κύριε Στρατηγέ μου. Αναγκάστηκαν και αποχώρησαν. Ναι. Ανάλογο περιστατικό έχετε? Κύριε Επιτίδη, μία ερώτηση από μένα. Τρία χρόνια. Το 4 και το 8 γίνανε δύο μεγάλα συλλαλητήρια υπέρ της ελληνικής Μακεδονίας από το τότε Λαϊκό Ορθόδοξο Αγερμό και τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Εσείς που είσαστε, λέτε πατριωτικό κόμμα. Θα κάνετε κανένα συλλαλητήριο μεγάλο στη Θεσσαλονίκη? Θα διοργανώσετε? Επειδή ελέγχθησαν πάρα πολλά, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Δεν ελέγχθησαν. Αυτά είναι οι τοποθετήσεις οι οποίες τις ξέρετε. Δεν είναι κάτι το οποίο. Συμμετάσχεστε σε συλλαλητήρια. Ρεπορτάζ. Θα κάνετε κανένα συλλαλητήριο, Στρατηγέ? Εμείς έχουμε δώσει πρόσφατα
την εντολή, αν θέλετε, την προτροπή στον κόσμο να συμμετάσχει σε συλλαλητήρια αυτά τα οποία... Δικό σας θα διοργανώσετε κάποιο. Τώρα, ας μην ξεχνάτε, μια και με προκαλείτε, ναι, ότι εμείς είμαστε αυτοί που διώκονται από το σύστημα. Αν πούμε ότι θα κάνουμε εμείς συλλαλητήριο, αντιλαμβάνεστε... Δεν διωκόσαστε για το όνομα. Όλη την αστυνομία να μην επιτρέψει στον κόσμο. Καλά, να έχει συλλαλητήριο. Εντάξει, δεν διωκόσαστε πάντως για το όνομα. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, γιατί έχω και δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Έστω και έτσι μπόρεσε ο κύριος Επιτίδιος. Εμείς δίνουμε το λόγο σε όποιος μας το ζητήσει. Ήθελε να κάνει την παρέμβαση, την έκανε. Λοιπόν, Στέφανε, πώς βγαίνεις αύριο? Το Μακελιό βγαίνει με δύο θέματα το πρωί, τα οποία είναι αντισυμβατικά. Το πρώτο, μια σοβαρότατη πληροφορία και είδηση που αφορά το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μπουτάρη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που δημοσιεύουμε το πρωί ο εισαγγελέας, την ίδια ώρα που θα λάβει στο περίπτερο την εφημερίδα, θα πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη για κατασκοπία στον κύριο Μπουτάρη. Αυτό το οποίο αποκαλύπτουμε είναι τρομακτικό. Μέσα στον ίδιο το Δήμο Θεσσαλονίκης, σκοπιανοί και βούλγαροι κατάσκοποι έζησαν τη δική τους φιέστα υπό την ευγενική χορηγία του κύριου Μπουτάρη. Ο κύριος Μπουτάρης, Αντώνη, για μένα πρέπει να πάει φυλακή για κατασκοπία και σκάτη προδοσία. Προσωπική μου εκτίμηση. Το ρεπορτάζ άντε το στοιχειοδετεί. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτό που αφορά την αξιοκρατία της λουμπεναστικής τάξης. Αυτά που θα διαβάσετε αύριο για τα κρεβάτια της αστικής τάξης, για την ανέλυξη προσώπων πολύ μεγάλων της αστικής τάξης, πολιτικών και από τον καλλιτεχνικό κόσμο, θα σας φύγει το κεφάλι για να καταλάβετε πόσο δίκιο έχουν οι νέοι άνθρωποι που σηκώνονται και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Είναι το αξιακό σύστημα της αστικής τάξης που έριξε την Ελλάδα στο τέλμα και στη λάσπη. Διαβάστε αύριο τα ονόματα και θα καταλάβετε. Ένα μόνο όνομα λέω. Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Μεγάλη χάρη του εκεί που είναι. Μάλιστα. Ο Μακαρίτης. Στέφανε, εκεί σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Να σας πω και κάτι ακόμα. Τον αδικείτε τον κύριο Επιτίδιο. Την προσωπική μου εκτίμηση εκφράζω. Και είναι εξαιρετικός άνθρωπος και στρατηγός. Αλλά δεν αδίκησε κανέναν. Εγώ ξέρετε ότι έχω ασκήσει σκληρή κριτική στη Χρυσή Αυγή. Αλλά οι τρεις ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής σήκωσαν μέχρι και τα μπελάκια μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο όνομα Μακεδονία. Ωραία. Το θυμάμαι. Μα δεν αδίκησε κανένα, Στέφανε. Δεν πήγε επιπροσωπικό. Έκανε μια ερώτηση. Δεν μπορεί να κάνει μια ερώτηση. Λέω ότι η κυρία Παραδείσου τον αδικείται. Χρησιμοποιώ πληθυντικό ευγένεια, γιατί είναι μια κυρία. Ναι, βεβαίως. Αλλά εδώ κάνει ένα μεγάλο λάθος. Άλλο τι κάνουμε στο χρονικό περιθώριο που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι δραστηριότητες και οι εργασίες, και άλλο τι φέρνουμε σε πρακτικό επίπεδο ως αποτέλεσμα. Δηλαδή έγινε κάποια κινητοποίηση, πήραμε κάτι, απάντησε κάποιος. Εγώ έχω να σου πω, Στέφανε. Είναι μικρή η ομάδα. Και δεν θα αναφέρω, αν θέλεις, για το Καρατζαφέρι. Έχω να σου πω ένα ανάλογο παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Κοντής έκανε μια πρόταση οικονομικού προηγουμένου. Ερώτηση. Προκάλεσε θέμα και του απάντησαν και μαζεύτηκαν τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύει. Γιατί δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο από τους ευρωβουλευτές Χρυσής Αυγής τα τρία τελευταία συμφωνώ χρόνια? Αυτό που λέτε, άρα λοιπόν και συμφωνώ, σημαίνει ότι αυτός που δουλεύει φέρνει και αποτέλεσμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν κάποιοι καθόμαστε στην καρέκλα και απολαμβάνουμε όλα τα ωραία. Ναι, συμφωνώ και σε αυτό που αν σηκώσω το σημειάκι και πω Μακεδονία, δεν είναι πολιτική. Δεν είναι πολιτική αν σηκώσω το σημειάκι. Το να σηκώνω εγώ το ταρανά. Μία πράξη που δηλώνω το αυτονόητο. Η πολιτική είναι αν τους αναγκάσω να κρατήσουν όλοι το ταπελάκι με τη Μακεδονία. Συλλαλητήριο. Κατεβάστε τον κόσμο στον δρόμο. Εμένα γι' αυτό είναι ακτιβιστική πράξη, Αντώνη. Εγώ νομίζω αυτό. Αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι πρακτικά η Σοφία Παραδείση μίλησε πρακτικά. Τι έκανες πρακτικά, τώρα σηκώσω ένα ποτήρι νερό, ένα παπάκι, ένα ξύλο ή ένα αυτό, δεν λέει τίποτα, νομίζω, εντάξει, μέσα στο κοινοβούλιο μπορεί να σηκώσει ό,τι θέλεις να πει. Καταλαβαίνεις με ποιο σκεπτικό, ναι, πρακτικό σαφώς, θέμα, σαφώς. Τι κάνεις. Και συμφωνώ λοιπόν σε αυτό που είπες, συλλαλητήριο. Εκεί βγαίνουν όλα. Εκεί βγαίνουν όλα. Πάμε να τους κατεβάσουμε για να μετρήσουμε. Ακριβώς. Γιατί αυτό το 4 και το 8, Στέφανε, όταν έδειξα και όταν ήταν και εκεί ο Γεωργιάδης, μπορεί να το ξαναδούμε παρακαλώ πάρα πολύ, αν το έχουμε εύκαιρο, που φώναζε ο Γεωργιάδης με τα μαύρα τα ρούχα του, που το έπαιζε τότε σκληρός πατριώτης. Και όχι τη Μακεδονία μας, όχι τόνα, όχι τ' άλλο. Φορώντας μαύρα ρούχα για να πάρει τις ψήφους των Μακεδόνων βουλευτών. Γιατί έτσι γίνονται καριέρες, Στέφανε, τότε έγινε ένα συλλαλητήριο τρομερό. Το διοργάνωσε λοιπόν και αυτό τότε ένας βουλευτής.
ένας αρχηγός κόμματος, ένα κόμμα. Δεν λέω ότι τα συλλαλητήρια του απλού κόσμου δεν είναι καλά. Σωστά είναι να γίνονται. Αλλά πρέπει να γίνονται και από κόμματα τα οποία υποτίθεται ότι εκφράζουν αυτό. Έτσι νομίζω εγώ. Στα συλλαλητήρια δεν υπάρχουν κόμματα. Υπάρχει ο κόσμος, ο ψυχωμένος πατριώτης. Γι' αυτό και λέγαμε τόσο καιρό να ενωθεί ο πατριωτικός κόσμος. Και τι εισπράξαμε? Την άρνηση. Και όχι μόνο την άρνηση, εισπράξαμε και τη συκοφαντία. Πραγματική πατριώτης ενώνουμε την τελευταία στιγμή. Συκοφαντία. Πάμε να θέλει να κάνει παρέμβαση ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Αναγερμού, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη Μιλωνάκη. Άκουσα τον κύριο Πετήδη, άκουσα και εκεί τους φίλους που φιλοξενείς. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Ο κύριος Επιτίδιος είπε ότι μέχρι τότε ήταν διπνώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, ξέρει πολύ καλά, γιατί την κόρη του κυρίου Επιτίδιου την είχαμε αποσπασμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Ήταν το κορίτσι, εξαίρετη κοπέλα, ήταν παντούσα λοιπόν και ήξερε αυτά τα οποία είχαν γίνει. Πολύ σωστά η Σοφία η Παραδίση είπε ότι δεν είναι μέσα σε μια επιτροπή να πεις δύο πράγματα. Είναι το τι κάνεις. Και να θυμίσω ότι εμείς φέραμε στην Βεργίνα 50 ευρωβουλευτές και αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δείξαμε το χώρο, τους δείξαμε τις ελληνικές επιγραφές και πήραμε ψήφισμα. Την επόμενη χρονιά δεν τους απείσαμε, αλλά με δικά μας χρήματα τους φέραμε στη συνάντηση των αδελφών που είναι στα πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορεί να σπεύσει ο κύριος Επιτίδιος ή άλλος Επιτίδιος και να δει το ψήφισμα. Το ψήφισμα λοιπόν των αδελφών, όπου ήταν πολλοί ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες και πολλοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει τα εξής, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και αυτό δεν το λέμε εμείς οι Έλληνες, το έχει υπογράψει βουλευτής από την Τσεχία, από την Ολλανδία, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από την Ιρλανδία. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες πράγματι θεμελιώνουν την εθνική μας υπόθεση. Τώρα, το να μίλησε ο Κίρτσος ή ο Τάδε ή ο Πιτήριο σε μία επιτροπή... Δεν και βέβαια είναι αυτό που είπαμε, υπόθεση. Τα συλλαλητήρια, λοιπόν, τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια, αφήσανε εποχή τότε. Και έπρεπε... βεβαίως τα συλλαλητήρια εκείνα, τα οποία ήταν εκπληκτικά ιδίως του 8, το 8, γιατί πώς γίνεται η δουλειά, εάν θέλει κάποιος να κινηθεί. Είχα πληροφορηθεί εγώ από άνθρωπο που ήταν κοντά στον Νίμιτς, ότι ο Νίμιτς θα περάσει για το αεροδρόμιο του ώρα 8. Ερχότανε από τα Σκόπια. Από την πλατεία Αριστοτέλους λέτε. Έβαλε πάνω στον δρόμο που θα παίρνει ο Νίμιτς το συλλαλητήριο και είδε 120.000 ανθρώπους να ουρλιάζουν για τη Μακεδονία. Αυτά μένουνε. Και να πω και στον κύριο Επιτίδιο, ο οποίος δεν ξέρει, ο άνθρωπος εντάξει, αντιλαμβάνεται, κανείς δεν έχει μπει τόσο στο μεδούλι, ότι όσο ήταν πάνω ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, είχαμε απαγορεύσει τη λέξη Μακεδονία και είχαμε απαγορεύσει στο Euronews να αναφέρεται στην περιοχή με τη λέξη Μακεδονία, με ολόκληρη εργασία, δουλειά κτλ. Ο δε ειλικρινός ημέτρος υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου των σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Σκόπια, μέσα στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων τους είπα αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ή θα επιμένετε στο όνομα Μακεδονία και θα μείνετε εκτός Ευρώπης, ή θα αφήσετε το όνομα Μακεδονία και αισθανθείτε τη θαλπορή της Ευρώπης και της Ελλάδος. Αυτά για να μην αφήνουμε κάτι να πέφτει κάτω. Κατά τα άλλα, ο κύριος Επιτίδιος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, αλλά θα μπορούσε όμως να γίνει και σοβαρός ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά, Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάμε το χορηγό μας, το Χολαγόνο. Στέφανε Χίε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι και αύριο τη εφημερίδα. 2-11-1600, κυρίες και κύριοι.